ο συνάδελφος εργαζομένος, αν παρατηρήσει τέτοιο ζήτημα στη δουλειά, εμείς είπαμε και προηγουμένως ότι θα ξεκινήσουμε περιοδίες, όχι τώρα, φέτος, έχουμε ξεκινήσει χρόνια τώρα. Πέρα από την ενημέρωση, καταρχήν να δούμε τι ισχύει, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι καταργούνται όλα. Για την τοπική πραγματικότητα, θα ήθελα να μιλήσω για την τοπική. Γιατί τα γενικότερα θα παρακολουθούμε και θα ξέρουμε. Το γενικό όμως καταλήγει και εξειδικεύεται και εδώ στην περιοχή μας. Δεν είναι τι κάνατε τώρα, δηλαδή αρχές του Μάη πήγατε σαν σωματείο, σαν εργατικό κέντρο σε 3-4 μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν ήδη φέρει φίλους, συνανθρώπους μας να εργαστούν, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη, αν είναι πράγματι ασφαλισμένοι. Και τι κάνουν και οι, ναι, αν έχουν προσληφθεί και οι ντόπιοι. Αυτό που είπε και αυτό. Και ότι εμείς ήδη δουλεύουμε σε μεγάλες. Και ξέρουμε δηλαδή από πρώτο χέρι τι στοιχεία, γίνεται. Αν θέλετε. Θα σας πούμε. Τα στοιχεία καταρχήν είναι συγκεκριμένα, επειδή ο σκοπός των περιοδιών θα είναι μετά από κάποια περιοδία να βγαίνει και ένα βελτίο τύπου ώστε να ενημερώνουμε καταρχήν τι έχουμε δει και πώς μπορούμε αυτό να το καταπολεμήσουμε, τα προβλήματα που ανάγονται τέλος πάντων σε ένα ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα στοιχεία αυτή τη στιγμή να σας πω ότι το ποσό της ανασφάλισης εργασίας δεν έχω, αλλά βλέπω και από τους χώρους δουλειάς που είμαστε, αλλά και από άλλους συναδέλφους, σας είπα, είναι γύρω στο 40%. Και ένα είδος ανασφάλισης εργασίας είναι και αυτό με τους μαθητές. Συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες δεν μπορούμε να πούμε, γιατί είναι όλες. Δεν υπάρχει μία που να τηρεί τη συλλογική σύμβαση. Να είναι δύο ξενοδοχεία στην ΚΟ. Ούτε να είναι δύο. Να κατηγορεί. Είναι όλα. Όταν λέμε όλα, ξεκινάς. Καταρχήν με το που πας να πιάσεις δουλειά και πας να κάνεις την αίτησή σου, σου λένε 700 ευρώ, 30 μέρες, 25 ένσημα. Δεν ακούς κάτι άλλο. Και καλά 700, εδώ έχουν κατέβει μισή στα 500. Δεν θα μπορούσε να πάει το σωματείο εκεί. Βεβαίως μπορεί να πάει και γι' αυτό είμαστε εδώ. Στην αρχή, πριν καν επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι, για να προστατεύσει και να θωρακίσει τη συζήτηση. Συζήτηση με τους εργαζόμενους εννοείται ή με τους ξενοδόχους. Με τους ξενοδόχους. Καταρχήν ότι δεν έχουν δικαίωμα να καταστρατηγήσουν τη συλλογική σύμβαση. Το γνωρίζουν, έχουν και τους λογιστές, τους έχουν και τους νομικούς, τους έχουν. Η πίεση που μπορεί να ασκηθεί πρέπει να είναι συλλογική, οργανωμένη, μαζική, μαζί με το σωματείο και τους εργαζόμενους. Εμάς αυτή είναι η πρότασή μας. Και μόνο μέσα από αγώνες και κινητοποίησεις υπάρχουν κατακτήσεις. Μέσα από διαλόγους χρόνια τώρα, αυτό που πάνε οι εργαζόμενοι είναι τι θα χάσουμε, το 5, το 10, το 6, το 1. Τι προτείνετε σε αυτούς τους εργαζόμενους, συγγνώμη που επιμένω, τι προτείνετε στους εργαζόμενους που απειλείται ακόμη και εργασία των 600 ευρώ, των 500 καταρχήν ευρώ. Καταρχήν να υπάρχει, αλληλεγγύη μεταξύ μας στους χώρους δουλειάς, ο ένας συνάδελφος με τον άλλον, και να έρθουν εδώ στο σωματείο, να καταγγείλουμε, ώστε να μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε άμεσα και έγκαιρα. Η εποχικότητα, ξέρετε ότι όταν είσαι εποχικός εργαζόμενος, απαγορεύεται η απόλυση. Να μην φοβηθούν, να μην σκύψουν το κεφάλι, να αντιδράσουν. Γιατί όσο σκύβεις το κεφάλι, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Όταν φέτος δέχεις να δουλεύεις με 600 ευρώ, του χρόνου θα δουλεύεις με 300. Ίσως για να βοηθήσω και αυτούς που όντως θα προβληματίζονται με τα ίδια ερωτήματα που βάλατε. Σήμερα ξέρετε γιατί έχει επιτυχία, τουλάχιστον αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από την Αττική. Γιατί έχει επιτυχία η απεργιακή κινητοποίηση. Γιατί αυτή η απεργιακή κινητοποίηση που αποφασίστηκε και συμβαίνει τώρα δεν ήταν μία απόφαση των οργάνων της διοίκησης αποκλειστικά. Έγιναν γενικές συνελεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς. Ακόμα μέχρι και χτες, σε μεγάλα ξενοδοχεία, ακουστά ξενοδοχεία μέσα στο κέντρο της Αθήνας, γινόντουσαν γενικές συνελεύσεις όπου περνόντουσαν αποφάσεις των ίδιων των εργαζομένων για να στηρίξουν και να περιφρουρήσουν αυτή την κινητοποίηση. Αυτόν τον τρόπο οργάνωσης δεν τον έχουμε εδώ. Και εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι τα έχουμε λύσει όλα. Προφανώς, εάν είχαμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν θα ερχόμασταν σήμερα να κάνουμε συνέντευξη τύπου και θα ήταν προφανώς διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε ή να βγαίνουν όψιμοι υποστηριχτές σήμερα οι μεγαλοξενοδόχοι και να λένε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ξέρετε γιατί μιλάνε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας? Γιατί θα προβλέπει τη μείωση κατά 22% και 35% στον κατώτερο μισθό, γιατί καταργεί δικαιώματα και επιδόματα που είχαμε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια, καταργεί το θεσμικά όπως η επαναπρόσληψη και φυσικά και θέλουν να καταργήσουν και το ρεπό με τον τρόπο που δίνονται. Τα ρεπό θέλουν να τα δώσουν όποτε
Βέβαια, στην πλειοψηφία αυτό γίνεται. Όποτε αυτοί θέλουν, όποτε δεν έχει κίνηση, κάθε φορά με το να επικαλούνται την πληρότητα. Εμείς όμως λέμε, και αν η εργαζόμενη πλειοψηφία των εργαζομένων εδώ στο νησί έχει μάθει να δουλεύει κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι, σε συνθήκες, πώς το λένε, αφόρητες, όπου η κόπωση εκεί του σώματος είναι ανυπολόγιστη αν κάποιος την σκεφτεί, δηλαδή πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις τι εννοούμε, έγινε γιατί η βασική μας μισθή είναι χαμηλότατη σε σύγκριση με αυτό που προσφέρουμε και έγιναν υποχωρήσεις στο να μην δέχονται τα ρεπό, έτσι ώστε με εργατικές νομοθεσίες που ίσχυαν να πληρώνονταν οι εργαζόμενοι έξτρα για να μπορούσαν να είχαν ένα εισόδημα το οποίο θα μπορούσε ίσως κουτσά στραβά να τους στηρίξει για όλο το 12μηνο. Εμείς τα ρεπό δεν τα θέλουμε, πώς το λένε, για τιμωρία, είτε για να καλύψουμε τις ανάγκες του εργοδότη. Το ρεπό είναι δικαίωμα του εργαζόμενου, όπως θα είναι και πρέπει να είναι δικαίωμα η μισθή, όσο αφορά η μισθή που θα ικανοποιούν τις ανάγκες. Όσο αφορά το ότι, αν ξέρουμε το τι γίνεται σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δουλεύουμε σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είναι όλοι ασφαλισμένοι. Δουλεύουν, έχουν παράτυπα, εφαρμόστε την εκπεριτροπή σε εργασία. Αυτό που λέτε τα ρεπό. Αυτό δεν είναι ρεπό, είναι εκπεριτροπή σε εργασία. Φέρνει και καλεί ο εργοδότης όποτε θέλει και όποτε έχει δουλειά. Και επικαλούνται τη χαμηλή κίνηση. Μα ακόμα και όταν έχει υψηλή κίνηση, όταν είναι 100%, ακόμα και τότε εφαρμόζονται τέτοιου είδους εργασίες. Εκεί να δούμε δηλαδή το... Τώρα, εάν έχουμε περιθώριο να συζητήσουμε, ακούστε, και τι του προτείνετε η καλύτερη άμυνα. Γιατί στέκεται αύριο με την απειλή της εργασίας. Βεβαίως. Όλοι απειλούμαστε για να απολυθούμε αύριο μεθαύριο, έτσι. Η καλύτερη άμυνα είναι η συσπήρωση στο συνδικαλιστικό του όργανο. Δεν υπάρχει άλλο αποδεδειγμένο μέτρο εκτός από αυτό. Μηχανισμοί ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Όχι γιατί φτάνει η πάλι, και να πω και εδώ, εμάς δεν έχουμε καμία δυσαρέσκεια να μιλάμε ούτε με τον. Μην παρεξηγηθούμε και με τον διευθυντή εδώ του ΙΚΑ. Ίσα-ίσα κάθε φορά που ζητάμε κάτι, προσπαθούν εκεί με τις υπάρχουσες συνθήκες, γιατί και τους έχουν μετατρέψει κιόλας σε έναν μηχανισμό γραφειοκρατικό που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλαια από αυτά. Μπορούν όμως να κάνουν, κυρία Μακρύ, μια διαχείριση ακόμα και δίκης του ΙΚΑ. Δηλαδή από τους 4 παθολόγους που έχουν στη διάθεσή τους, δεν μπορεί να έχουν τους 3 το πρωί και έναν το απόγευμα. Γιατί σε ρεπορτάζ που κάναμε, είδαμε δεκάδες ανασφαλισμένους να περιμένουν, λες και περιμένουν στην ουρά για συζήτιο, γιατί αυτή πλέον η υπόθεση είναι καθημερινή, να εξεταστούν ή να πάρουν το θέμα κάτω. Μπορεί να κάνει μια σωστή διαχείριση, πιέζεται για να την κάνει. Εμείς πιέζουμε όσο γίνεται, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, όποιο μέτρο παίρνετε που μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, οτιδήποτε. Να σας θυμίσω ότι είχαμε κάνει κινητοποιήσεις για να μην πληρώνει ο εργαζόμενος τα 5 ευρώ στο νοσοκομείο. Να σας θυμίσω ότι κάναμε κινητοποιήσεις για το θέμα της υγείας μέσα στο Φλεβάρι, για να έχουν όλοι δικαίωμα σε δημόσια δωρεάν υγεία. Να σας θυμίσω ότι εμείς καταγγέλουμε τον ΕΟΠΗ, ότι αυτό είναι ένα έκτρωμα και είναι στον αέρα, το ξέρετε ότι είναι στον αέρα ο ΕΟΠΗ. Αυτό είναι γενικά που λέτε, δεν θα έρθει και ειδικά εδώ στην ΚΟ. Δεν βλέπετε ότι φυτρώνουν σαν πανιτάρια ιδιωτικές εταιρείες υγείας. Τη στιγμή που το νοσοκομείο από την άλλη πλευρά νοσεί επικίνδυνα. Αυτά δεν είναι ζητήματα που θα πρέπει συνολικά να τα δουν οι εργαζόμενοι και οι ξενοδοχοί πάλι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι πιέζουμε σε καθημερινή βάση, όπου μπορούμε, και να συσπηρώνουμε τους εργαζόμενους, αλλά και να κάνουμε πράξη αυτό που διεκδικούμε. Οποιοδήποτε μέτρο ελάφρυνσης, ανακούφισης, μπορεί να φέρει για το σύνολο των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Και για τον εργαζόμενο, βέβαια, γενικά, τοπικά, έτσι. Θέλω να ρωτήσω και εγώ για μερικά στοιχεία. Καταρχήν, ξέρουμε τι ποσοστό των ξενοδοχοϊπαλλήλων που δουλεύουν, που είναι χρόνια στο επάγγελμα, έτσι, δεν μπόρεσε φέτος καν να βρει δουλειά ή υποαπασχολείται, ενώ μέχρι πέρυσι, ας πούμε, έβρισκε φέτος να βρει και καν δουλειά, όχι να μην είναι ασφαλισμένος οτιδήποτε, να μην βρει καν δουλειά. Επίσης, για τους μαθητευόμενους που έρχονται, ξέρουμε τι ποσοστό
των 15.000 εργαζομένων που είπε ο κ. Βάσος πριν είναι μαθητευόμενοι ή μπορούν να υπολογίσουμε ή να υποθέσουμε. Και επίσης, αν υπάρχει και ένα σχόλιο για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης που ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή και αν έχει υπάρξει κάποια συζήτηση με τους ξένους υπαλλήλους, αν έχει κάποιο σχόλιο, πώς το βλέπετε εσείς. Ευχαριστώ. Καταρχήν, αυτά τα ποσοστά δεν μπορώ να σας τα δώσω, δεν έχουμε συγκεκριμένα. Αλλά πολλοί κόσμοι, πολλοί συνάδελφοι ψάχνουν για εργασία ακόμα και τώρα. Καταρχήν, πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πάει ακόμα στα ξενοδοχεία λόγω της υποτιθέμενης χαμηλής πληρότητας. Κοιτάξτε μας να δείτε. Αυτό που είπα και πριν, ότι ο ξενοδόχος στόχο έχει το κέρδος. Άρα τι κάνει. Και κόσμο να έχει, θα επιβαρύνει τους υπόλοιπους εργαζόμενους που θα είναι στη δουλειά με υπερορίες, απλήρωτες, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Παρά να φέρει και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να δουλέψουν στην αρχή η δουλειά, ας πούμε, ικανοποιητικά. Δεν λέμε τώρα για χαλαρά, απλά η δουλειά να βγει κανονικά. Άρα το φαινόμενο της ανεργίας υπάρχει και εδώ στο νησί μας. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο πανελλαδικά. Ποσοστό δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Όσο αφορά για τους μαθητές, αυτό που βλέπουμε ότι γίνεται, υπάρχει ένα φουλιάρισμα, να το πούμε έτσι, τους δύο μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, το οποίο σχεδόν εγώ στα περισσότερα ξενοδοχεία που έχω δουλέψει και εργάζομαι, βλέπω ότι είναι σχεδόν το 40% από τους εργαζόμενους. Αυτούς τους δύο μήνες. Δηλαδή τους φέρνουν ίσα ίσα για δύο μήνες να βγάλουν τη δουλειά και μετά τους ξαναστέλνουν πίσω. Με συνθήκες, όπως είπαμε και πριν, γαλέρες. Τώρα, όσο αφορά, μου ξανακάνει λίγο την ερώτηση για τον Δήμο. Για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης. Αν έχει πάρει κάποια κουβέντα, αν το έχετε δει, το σχόλιο σας. Ναι, καμία συζήτηση δεν έχει γίνει όσο αφορά αυτά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αυτό το γραφείο ευρέσεως εργασίας. Εμείς δουλεμπορικά τα λέμε. Στην ουσία, και μάλιστα καλεί συνταξιούχους να αναλάβουν εκεί τη διεκπαίρεση των υποθέσεων και καλεί να γίνει μεσολαβητής στους ξενοδόχους. Με τι μισθούς, με τι εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, δουλειοπορικά γραφεία ετοιμάζει. Να παλέψουμε το πρόβλημα, το οποίο στο ίδιο συμφωνούν και εκείνοι έχουν δημιουργήσει. Νομίζω ότι η απάντηση... Εκείνο θα πρέπει να δώσει τη φιλοσοφία ο Δήμος που θα θέλει να κινηθεί. Για να μπορέσουμε να καθίσουμε, να συζητήσουμε, για να δούμε εμείς από την πλευρά μας σαν εργατικό κέντρο αυτά τα ζητήματα. Όταν σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, έτσι γενικά, μιλάμε για 22% ανεργία στην ΚΟ. Έτσι, δεν ξέρουμε σε ποια επαγγέλματα είναι. Έτσι, δηλαδή, ο ξενοδόχος αρνείται να πάρει τον εργαζόμενο μέσα στον εκβιασμό, έτσι, για μείωση μισθού. Απ' την άλλη πλευρά, ο Δήμος θα ανοίξει αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει να δουλέψει πού στο ξενοδοχείο, με ποιο μεροκάματο. Αφού και με τα μεροκάματα που ισχύουν σήμερα ο ξενοδόχος δεν τον παίρνει. Γιατί ο ξενοδόχος θέλει μεγαλύτερο κέρδος, είπαμε. Και αυτή τη στιγμή ο ξενοδόχος αυτό που κάνει είναι να λέει ότι έχω πρόβλημα στην πληρότητα, να χρειάζεται αντί για 100 άτομα να έχει 30, να τα βάζει να δουλεύουν πιο πολλές ώρες για να έχει μεγαλύτερο κέρδος. Και σε αυτό που είχε πει και η Πίτσα πριν είναι στο εξής, ότι και τι κάνει το εργαζόμενο και το εργατικό κέντρο. Πάνω σε αυτό, όταν υπάρχει ο μπαμπούλας της μη δουλειάς, έτσι, όχι της ανεργίας, της μη δουλειάς, από τη μεριά υπάρχει ένας εκβιασμός που υπάρχει. Και πολιτικός εκβιασμός και εργοδοτικός εκβιασμός, δηλαδή και στην επιχείρηση θα νιώσει τον εκβιασμό και όταν κάθε στο σπίτι από τα κουτιά θα νιώσει τον εκβιασμό η ανεργία στο 40, στο 50, στο 100%. Για να σας διακόψω, απλά αυτό που είπε για τον εκβιασμό, δηλώνουν εργοδότες ότι καθίστε 5 ώρες παραπάνω πέρα από το κανονικό ωράριο, αν σας αρέσει, γιατί κοιτάξτε, έχουμε 200 αιτήσεις. Έτσι, αυτό τι χρειάζεται. Πλέον θα πρέπει να αποκτήσει ταξική συνείδηση ο εργαζόμενος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταξική συνείδηση ο εργαζόμενος. Ταξική συνείδηση δεν είναι ότι εγώ σήμερα είμαι στην τάδε τάξη. Θα πρέπει να μπει μέσα στον αγώνα. Και για να μπει στον αγώνα θα πρέπει. Μπαίνοντας στον αγώνα θα γνωρίσεις όλες τις διαδικασίες. Και τις διεξόδους βέβαια. Όλοι από εκεί πήγαμε. Όλοι μας εδώ έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτούς τους αγώνες. Είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος γνωρίζει να προσπαθήσει ο εργοδότης να του περάσει άλλα νούμερα ή να του πει ότι ξέρεις αυτή τη στιγμή θα δουλέψεις με αυτά τα χρήματα.
Γι' αυτό ο καλύτερος εργαζόμενος είναι ο γνώστης των προβλημάτων και των λύσεων.